Ευχαριστούμε, η αλήθεια είναι, για όλα αυτά. Και τα όλα αυτά, βέβαια, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του ποια είναι. Αλλά εδώ όλοι είμαστε και απολαμβάνουμε ό,τι έχει ετοιμασμένο ο Κύριος. Και πολύ ωραία ακούσαμε να ερχόμαστε, είμαστε στην Εκκλησία, δεν ήρθαμε μόνοι μας, κάποιος μας έφερε. Να απολαμβάνουμε όμως αυτές τις στιγμές που είμαστε στον οίκο του Θεού. Και από εμάς εξαρτάται αν θα τις απολαύσουμε. Γιατί αν ήρθαμε σήμερα, αλλά το μυαλό μας ταξιδεύει αλλού, μπορεί να είμαστε εδώ, αλλά δεν απολαμβάνουμε. Και έτσι ο Κύριος μου βάλε στην καρδιά σήμερα να διαβάσουμε μια ωραία ερώτηση που έχει ο Κύριος να κάνει σε όλους μας απόψε. Θα ήθελα να ανοίξουμε τη σελίδα στη γραφή μας, σελίδα 888. Είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ήτα και από το εδάφιο 27. 888 σελίδα, κεφάλαιο Ήτα, από το εδάφιο 27. «Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τας κόμμας τας Καισαρίας Φιλίππου και καθοδόν η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν προς αυτούς, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι, οι δε απεκρίθησαν Ιωάννη τον Βαπτιστήν και άλλοι τον Ηλίαν, άλλοι δε ένα των προφητών. Και αυτός λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι, και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, «Συ είσαι ο Χριστός». Και παρήγγειλε να αυστηρώσει αυτούς να μην λέγουσιν εις μηδένα περί αυτού. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρες να αναστηθεί. Και λάλλει τον λόγο παρησία. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος και τεδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε τον Πέτρον λέγον, είπα γε ο πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και προσκαλέσας τον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς, όστις θέλει έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού, διότι όστις εσχυνθεί δι' εμέ και δια τους λόγους μου εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί δι' αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τον λόγο του, τον γεγραμμένο που μας έχει αφήσει, γιατί τα έχει μέσα όλα. Δεν λείπει τίποτα, καμία λεπτομέρεια που να αφορά τη ζωή μας και το πώς αυτή θα εξελιχθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα προχωρήσουμε ώστε να φτάσουμε στον ένα και μοναδικό μας στόχο. Ναι, να είμαστε παρόντες την ημέρα εκείνη που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Όλος μας ο αγώνας, όλη μας η σπουδή, θα λέγαμε στα χρόνια που ο Κύριος μας έχει επιτρέψει να ζούμε σε αυτή τη γη, εμείς αγωνιζόμαστε μέσα σε μια στενή και τεθλιμμένη οδό, όπως μας λέει, κουβαλάμε ένα σταυρό. Γιατί όλα αυτά, γιατί θέλουμε εκείνη την ημέρα να φτάσουμε και να τερματίσουμε και να λάβουμε το στέφανο της δόξης. Και αυτός είναι ο αγώνας μας. Και εδώ είναι ο Χριστός στη γη, αυτό που περιγράφουμε εδώ το περιστατικό. Οι μαθητές μαζί του έχουν δει θαύματα, ήδη έχουν δει κάποια θαύματα εδώ. Θα λέγαμε έχουν γνωρίσει τον Χριστό με έναν τρόπο που εμείς δεν τον έχουμε γνωρίσει. Βλέπουν πράγματα, έχουν δει πράγματα υπερφυσικά, θα λέγαμε, ανεξήγητα, να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους. Και θα έλεγε κάποιος, αν αυτά συμβαίνανε σήμερα, έτσι ακριβώς, ποιος θα είχε αμφιβολία ότι υπάρχει ο Χριστός, ότι ο Χριστός δύναται να κάνει θαύματα, ποιος θα είχε αμφιβολία. Κανένας δεν θα είχε, η αλήθεια είναι. Όμως, παρόλο που συμβαίνανε όλα αυτά την εποχή εκείνη και τα βλέπανε πάρα πολλοί άνθρωποι και οι μαθητές οι ίδιοι, έρχεται τώρα και πλησιάζει η ώρα που ο Χριστός πρέπει να αποκαλύψει ποιο είναι το δικό του τέλος του έργου πάνω σε αυτόν τον κόσμο και τι κάποιοι θα πρέπει να αναλάβουν στη συνέχεια. Είναι, θα λέγαμε, η τελευταία, ας μου επιτραπεί έτσι να το πω η έκφραση, η τελευταία στροφή του έργου του Χριστού πάνω στη γη. Και πρέπει να ενημερώσει τους μαθητές γι' αυτό. Και έρχεται και τους κάνει μια ωραία ερώτηση. Γιατί? Γιατί οι μαθητές θα κληθούν να ομολογήσουν το όνομα του Χριστού.
Άρα ο Χριστός έχει αυτή την, όχι ότι δεν ήξερε, αλλά εκφράζει αυτή την απορία. Τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ποιος είμαι? Και αυτή είναι μια ωραία ερώτηση που από καιρό εις καιρό είναι καλό να τη σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, να την κάνουμε σε εμάς. Ποιος είναι ο Χριστός για μένα? Μια φοβερή ερώτηση που πολλές φορές καταστάσεις στη ζωή, την προσωπική, αλλά και στην εκκλησιαστική και στην οικογενειακή και στην εργασιακή, σε όλες τις περιστάσεις της ζωής, έρχονται και ανακατεύουν τα πράγματα με έναν τρόπο που τελικά αλλιώς τα περίμενα, αλλιώς έρχονται. Και τελικά έρχεται η ερώτηση, ποιος είναι ο Χριστός για μένα? Τι περίμενα εγώ και δεν έγινε? Και τώρα εγώ νιώθω παράξενα, περίεργα. Και εδώ ρωτάει τους μαθητές, τι λέει ο κόσμος για μένα? Ο κόσμος, που έχει δει τα θαύματα, κάποιοι από αυτούς έχουν δει να θεραπεύονται συγγενείς τους, κάποιοι από αυτούς έχουν φάει από θαυμάσια που έκανε ο Θεός. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα και η άποψη του κόσμου για τον Χριστό, τον ζωντανό εν σαρκή Χριστό που τον βλέπανε, είναι ότι είναι κάποιος προφήτης, έτσι όπως μας λέει εδώ, είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κάποιος από τους προφήτες. Αναγνωρίζουν δηλαδή ότι σε αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει μία χάρη, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα, αδερφοί, ο κόσμος έξω, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπήρξε ο Χριστός ιστορικά σαν πρόσωπο, γιατί αυτό είναι καταγεγραμμένο, αλλά η άποψή του δεν είναι ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Σε μεγάλο βαθμό. Άλλοι δεν πιστεύουν καθόλου, θα λέγαμε, στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει Θεός, υπήρχε το πρόσωπο αυτό, αλλά δεν υπάρχει Θεός. Άλλοι ήταν κάποιος Άγιος άνθρωπος που περπάτησε. Άλλοι υπάρχουν ένα σωρό απόψεις. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Ακούγονται τόσα πράγματα και βέβαια ξέρουμε ποιος οδηγεί και ποιος κατευθύνει όλες αυτές τις απόψεις που μπερδεύουν τον άνθρωπο. Αλλά όπως και τότε, βλέπετε έτσι και σήμερα. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα ιστορικά. Ο κόσμος συνεχίζει να πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός, ναι, είναι κάποιο πρόσωπο σημαντικό για την ιστορία, έκανε διάφορα σημαντικά πράγματα, αλλά πέθανε. Και συνεχίστηκε η ζωή. Και βέβαια ο Χριστός ξέρει την άποψη του κόσμου, την ακούει από τους μαθητές και τώρα έρχεται η σειρά των μαθητών. Να τους κάνει μία, θα λέγα, απρόσμηνη ερώτηση. Και τι, ποιος είμαι εγώ για σας? Και αυτή είναι η ερώτηση, θα λέγαμε, αν κάποιος ερχόταν και την ρωτούσε εδώ ανάμεσά μας, εύκολα θα απαντούσαμε όπως και ο Πέτρος. Βλέπετε, ενώ πριν που ρώτησε τι λέει ο κόσμος, αποκρίθηκαν, θα λέγαμε, όλοι οι μαθητές. Δεν λέει έναν μαθητή ότι είπε αυτό, ένας ο άλλος. Οι δε απεκρίθησαν. Όλοι είπανε από κάτι. Όταν κάνει την ερώτηση και απευθύνεται στους μαθητές, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι, αποκριθείς ο Πέτρος. Ξέρουμε βέβαια ότι ο χαρακτήρας του Πέτρου ήταν έτσι ενθουσιώδης και έτσι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα εξωτερήκευε τα συναισθήματά του. Και δίνει μια πολύ ωραία απάντηση, την απάντηση που πιθανότατα θα δίναμε και εμείς. Και μάλιστα στο Ματθαίο, έτσι αυτό το περιστατικό το περιγράφει πιο αναλυτικά και καλό είναι να την δούμε από εκεί, την απάντηση αυτή που δίνει ο Πέτρος. Είναι στη σελίδα 863, δεξιά, από το εδάφιο 16. Λέει λοιπόν, και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος, είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αυτή είναι η αλήθεια. Και πιστεύω ότι απόψε όλοι το πιστεύουμε αυτό. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Μας έχει αποκαλυφθεί. Ξέρετε, αυτό πρέπει να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο. Και εμείς είμαστε εδώ γιατί ο Κύριος μας αποκαλύφθηκε. Δεν ήρθαμε σήμερα εδώ απλά για να ακούσουμε ένα κήρυγμα, απλά για να συναντήσουμε
τον διπλανό μας το έδρανο, τον γνωστό μας, τους φίλους μας, να κοινωνικοποιηθούμε, που και γι' αυτά ήρθαμε βέβαια, έτσι, γιατί η Εκκλησία του Θεού όλα τα παρέχει, αλλά ήρθαμε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό, όχι τελεία, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Εύκολη απάντηση. Ωραία απάντηση. Και βλέπουμε και την απόκριση του Κυρίου σε αυτή την απάντηση. Τι λέει στον Πέτρο? Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε στον Πέτρο, τον μακάρισε. Μακάριος είσαι, Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξη και αίμα δεν αποκάλυψε αυτό, αλλά ο Πατήρι μου είναι της ουρανής. Και σε εμάς ποιος το αποκάλυψε? Μόνοι μας το καταλάβαμε? Είμαστε τόσο πολύ έξυπνοι? Ή κάποιος μας το είπε και έτσι εύκολα το πιστέψαμε? Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, τότε μέσα από τα κηρύγματα που γίνονται, μέσα από το ευαγγελιστικό έργο, οι εκκλησίες δεν θα έπρεπε να χωράνε. Αλλά το να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο, πρέπει και ο άνθρωπος να θέλει. Και εδώ ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος, ένας μαθητής του Χριστού, που το έχει αποκαλύψει ο Θεός πραγματικά, ότι έχει να κάνει με τον Υιό του. Και εμείς σήμερα εδώ είμαστε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζει. «Και εγώ δε σύ λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και επί λεάδου δε θέλω συσχύσει κατά αυτής και θέλω σου δώσει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ότι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένον εν της ουρανής και ότι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένον εν της ουρανής». Και δίνει ωραίες υποσχέσεις ο Κύριος, όχι μόνο στον Πέτρο. Στον Πέτρο είχε ένα έργο συγκεκριμένο και του το περιγράφει και του δίνει μια πάρα πολύ ωραία ανταπόκριση. Και στον κάθε έναν από εμάς σήμερα έχει ένα έργο ο Κύριος. Έχει μία αποστολή. Ποια είναι? Ο Κύριος θα την φανερώσει στον καθέναν. Ούτε εγώ ξέρω να σου πω ποια είναι η δικιά σου, ούτε εσύ ξέρεις να μου πεις ποια είναι η δικιά μου. Αλλά ο Κύριος θα το φανερώσει. Δείτε από πού ξεκίνησε. Τι λέτε ότι είμαι, ποιος είμαι? Όταν αρχίζουμε και γνωρίζουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, νοιαζόμαστε και θέλουμε να ψάξουμε πιο βαθιά, να δώσουμε αυτές τις ωραίες απαντήσεις, θα έρθει ο Κύριος και θα ανταποκριθεί. Και βέβαια θα έλεγε κάποιος, ακούγοντας ο Πέτρος όλα αυτά τα ωραία πράγματα, θα ένιωσε πάρα πολύ ωραία, λογικό. Και εγώ αν ερχόταν ο Κύριος και μου έλεγε «Μακάριος είσαι», μόνο και μόνο να στο πει προσωπικά αυτό ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, δεν θες κάτι άλλο, δεν θες κάτι άλλο. Φανταστείτε τον Πέτρο εκείνη την ώρα, η καρδιά του μέσα πώς θα φτερούγησε. Ακολουθεί όμως στη συνέχεια ένα πάρα πολύ, μια μεταστροφή του Κυρίου, αλλά και του Πέτρου. Δείτε, ο Πέτρος λοιπόν, ξαναγυρίσουμε στο κατά Μάρκον που διαβάζαμε, λέει, παρήγγειλε, λέει ο Ιησούς, να μην πούν σε κανέναν, μην αποκαλύψουν αυτό που συζητούσαμε πριν, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ωραία, δεν θα πάω να σε πείσω. Δεν θα πάμε να πείσουμε, αδερφοί, τον άλλο με το ζόρι. Όχι, είναι αλήθεια αυτό που σου λέω εγώ. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Ο Ιησούς Χριστός έκανε τόσα θαύματα. Ποτέ δεν διαφήμισε τον εαυτό του. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν είπα εγώ το έκανα. Ποτέ. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να επιτελέσει και αυτός ένα έργο. Ένα έργο. Και αυτό το έργο το έκανε χωρίς να ξεκλίνει δεξιά-αριστερά, στοχευμένα μέχρι το τέλος. Και μέχρι το τέλος, βλέπετε, του λέγανε «Είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, είσαι...» Και δεν τους έλεγε «Ναι είμαι, εσείς λέτε». Ο Κύριος έμενε ταπεινός. Ο Κύριος δεν θέλει να ομολογούμε το όνομά Του, αμήν. Αλλά δεν θα καταπιέσουμε. Δεν θέλει καταπιεστικά ο Κύριος. Σε εμάς τι ανήκει? Η ομολογία. Πάω να ομολογήσω το όνομα του Ιησού Χριστού, να κηρύξω, να πω ένα εδάφιο, να πω ένα καλό λόγο. Για να γνωρίσω τον Κύριο πραγματικά, πρέπει να τον γνωρίσω προσωπικά. Είναι προσωπικός ο αγώνας αυτός, προσωπική αποκάλυψη. Και δείτε στη συνέχεια τι συμβαίνει. Άρχισε, λέει, να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να καταφρονηθεί από αρχιερείς, από πρεσβυτέρους, γραμματές, να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρες να αναστηθεί. Και ελάλη, λέει, τον λόγο με παρησία, που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα ο τρόπος με τον οποίο μίλαγε ο Ιησούς Χριστός δεν δεχόταν καμία αμφισβήτηση και αμφιβολία.
Δεν ήταν σαν να λέμε μια ιστορία που τη θυμάμαι, που τη σκέφτομαι, που προσπαθώ έτσι να την κάνω ωραία. Όχι. Έλεγε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ο Πέτρος, αυτός ο άνθρωπος, ο μαθητής του Χριστού, που πριν από δύο στιγμές του είχε δώσει τόσες ωραίες επαγγελίες, τον είχε μακαρίσει, του είχε απαντήσει και ο Πέτρος πάρα πολύ ωραία, αισθάνθηκε άσχημα ο Πέτρος στο άκουσμα όλων αυτών των δυσκολιών. Και δεν το κράτησε για τον εαυτό του. Τι έκανε? Πιάνει τον Κύριο στην άκρη, μόνος του, και λέει, τον επιτίμησε. Τι είναι αυτά που λες, Κύριε? Μη γίνεται τώρα, τι θα να συμβούν όλα αυτά σε σένα? Είναι δυνατόν? Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Και ξέρετε, η επιτίμηση δεν είναι αστείο πράγμα. Σκεφτείτε ότι εκείνη, έτσι όπως ήταν και ο χαρακτήρας του Πέτρου, ότι είχε και τον ενθουσιασμό τον προηγούμενο. Λες τώρα, Κύριε, εδώ μιλάς για θα σε πιάσουνε, θα σε θανατώσουνε. Τι είναι αυτά που λες, Κύριε? Το μην τα λες. Και μπορούμε να πάμε εμείς να πούμε στον Ιησού Χριστό τι να λέει, τι να μας πει. Εκείνη την ώρα, αδερφοί, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπως πριν του είχε αποκριθεί πάρα πολύ ωραία, θα λέγαμε την έκφραση «έσταζε μέλι το στόμα του για τον Πέτρο», τι του λέει? «Εωδέ επιστραφής», λέει, «και ειδών τους μαθητάς αυτού, επετίμησε τον Πέτρον», όχι έτσι απλά, «λέγον, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, διότι δεν φρονίστα του Θεού, αλλά το των ανθρώπων». Πω. Κοιτάξτε τώρα, μέσα σε δύο στιγμές, δύο τελείως διαφορετικές αντιδράσεις. Στον ίδιον ακριβώς άνθρωπο. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Και ας φέρουμε στη θέση του Πέτρου τον εαυτό μας. Γιατί όταν έρχονται, αδερφοί, τα καλά πράγματα και οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας, νιώθουμε ωραία, νιώθουμε δυνατοί, νιώθουμε χαρούμενοι. Μπορεί να μας λείπουν κάποια πράγματα, αλλά όταν η ευλογία του Θεού, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε είναι υλική, και τα δύο, είτε είναι εκκλησιαστική, νιώθουμε πολύ δυνατοί, νιώθουμε ωραία. Και βέβαια διαβάζουμε μέσα το Λόγο του Θεού ότι ο δρόμος είναι στενός, η οδός τεθλιμμένη. Όταν έρχεται η ώρα να νιώσουμε αυτές τις δυσκολίες στη ζωή μας, αρχίζουμε λίγο και αναθεωρούμε κάποια πράγματα. «Μα τώρα, Κύριε, με έχεις την ευλογία και τώρα τι δυσκολία είναι αυτή που μου έφερε στο δρόμο μου?» Και υπάρχουν και σοβαρές δυσκολίες, ασθένειες μεγάλες. Άλλοι χάνουν τη δουλειά τους, άλλοι, ένα σωρό πράγματα συμβαίνουν ανάμεσά μας. Και θα έλεγε κάποιος, Κύριε, μέχρι πριν μου έλεγες για ευλογία και τώρα τι είναι αυτά? Τι μου λες ότι θα συμβεί στη ζωή μου? Και πάμε πολλές φορές και με αυτόν τον τρόπο και μιλάμε και στο Θεό. Και αν σήμερα ο Κύριος έχει φέρει και σε μια νέα ψυχή και ειδικά στις νέες ψυχές δίνει πολύ δύναμη ο Κύριος στην αρχή, γιατί πρέπει να στηριχτούν οι ψυχές και βέβαια και εμείς να στηρίξουμε. Όταν θα αρχίσουν οι δυσκολίες, ποιος είναι ο Χριστός για μένα τώρα και για μας τους παλαιότερους που είμαστε χρόνια και έχουμε δει και ευλογίες και πράγματα, όταν έρθουν οι δυσκολίες στη ζωή μας, ποιος είναι τότε ο Χριστός για μας? Πάμε εκεί στη γωνία, στην προσευχή, μόνοι μας, πως πήγε ο Πέτρος, τον έπιασε μόνο του τον Κύριο και αρχίζουμε να του λέμε τι, γιατί, Κύριε, παράπονα, τι είναι αυτά τώρα, Κύριε, και πώς θα το επιτρέψεις αυτό και γιατί να επιτρέψεις εκείνο στη ζωή μου και γιατί? Το έργο του Θεού είναι συγκεκριμένο, αδερφοί, στη ζωή μας. Στη ζωή του καθενός είναι συγκεκριμένο. Πρέπει να περάσει από αυτό το μονοπάτι. Δεν έχουμε επιλογή. Και αν πάμε να βάλουμε, θα λέγαμε, εμπόδια εμείς πάνω στο έργο του Θεού, κοιτάξτε την απόκριση του ίδιου του Χριστού εδώ. Είπαγε ο πίσω μου, λέει, στον Πέτρο. Στον Πέτρο που πάνω του θα στηρίξει την Εκκλησία, του έχει δώσει αυτή την ωραία υπόσχεση. Και του λέει, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Γιατί είναι άλλες οι βουλές, οι δικές σου, άλλες του Θεού. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχεται, αδερφοί, μέσα από όλο αυτό το σύστημα του κόσμου, έρχεται πολλές φορές ο διάβολος με έναν πολύ πανούργο και έξυπνο τρόπο, τι να κάνει?
να μπερδέψει το παιδί του Θεού. Να κοροϊδέψει. Και όχι να κοροϊδέψει περιγελώντας, αλλά να χαλάσει τη σκέψη του ανθρώπου του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός. Με τις δυσκολίες που σου φέρνει. Σε αυτό το Χριστό, το σταυρωμένο, πίστεψες. Βλέπουμε, όταν έρχονται πολλές δυσκολίες, πολλοί αδερφοί κάνουν ένα βήμα πίσω. Γέννητο βέβαια να συμβαίνει. Βέβαια βλέπουμε ότι όταν αρχίζουν και οι δυσκολίες απ' έξω, κάνουν δύο βήματα μέσα μετά. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αλλά εδώ βλέπετε, δεν μπορούμε να παίξουμε με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να παραπονιόμαστε για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Συμβαίνουν δύσκολα πράγματα. Συμβαίνουν και καλά πράγματα. Αλλά το να βάζουμε, αγαπητοί αδερφοί, όρια στο πώς θα εργαστεί ο Κύριος στη ζωή μας, ο Κύριος δεν το θέλει. Γιατί έρχεται ο πονηρός, αδερφοί, να μας βάλει αυτές τις σκέψεις. Βλέπετε, από την αρχή του ανθρώπου, ο διάβολος με τι ωραίο τρόπο παρουσιάζει τα πράγματα, με τι έτσι ξεγελάει τον άνθρωπο. Και αυτό θέλει. Αδερφοί, ο διάβολος, ένα μυστικό ωραίο, έτσι όπως το ακούω, σε ζηλεύει, αδερφέ. Μας ζηλεύει. Γιατί μας ζηλεύει? Γιατί ο διάβολος δεν έχει αιώνια ζωή. Δεν έχει, δεν φτιάχτηκε γι' αυτό, δεν έχει αιώνια ζωή. Εσύ όμως, εγώ όμως, εμείς όμως έχουμε, αδερφοί. Έχουμε αιώνια ζωή. Και αντί πολλές φορές να ζηλεύει ο διάβολος εμάς, που μας ζηλεύει βέβαια, ζηλεύουμε εμείς τον διάβολο και σε εισαγωγικά αυτά που έχει να δώσει, αυτά που προσφέρει έξω ο κόσμος, μας γυαλίζουν μερικές φορές. Ζηλεύουμε την ευημερία που έχει ένας άνθρωπος έξω στον κόσμο. Μα αυτός, κοίτα, του πάνε όλα δεξιά στη ζωή του. Εγώ δυσκολίες. Και τώρα με τα μέσα, όλα αυτά που έχει φτιάξει το ίντερνετ με όλα σε αυτές τις εφαρμογές, είναι πολύ εύκολο στο διάβολο να αναδείξει αυτή την ευμάρεια που έχει σε όσους τους δίνει, να τη διαφημίσει. Είναι πολύ εύκολο. Και όπως ο Λόγος του Θεού κηρύτεται και μέσα από αυτά τα μέσα, έτσι και ο διάβολος με το δικό του τρόπο προσπαθεί, τι να κάνει, να μας κοροϊδέψει, αδερφοί, να μας μπερδέψει. Και εκεί που μέχρι πριν ο Πέτρος απαντούσε, «Κύριε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, καμία αμφιβολία», μόλις άκουσε για τις δυσκολίες, «Ω, Κύριε, τι λες τώρα, όχι μη». Μετάπτωση. Αλλά, αδερφοί, δεν είναι παιχνίδι. Και βρισκόμαστε στην τελευταία στροφή, πραγματικά. Και είναι κρίμα να έχουμε κάνει τον αγώνα αυτό και στην τελευταία στροφή να χάσουμε τον δρόμο. Βλέπετε, στους αγώνες ταχύτητας που τρέχουν με τα αυτοκίνητα σε διαδρομές χωμάτινες και τέτοια, είναι δύο, ένας οδηγός, ένας συνοδηγός. Και ο οδηγός κρατάει το τιμόνι και ακούει το συνοδηγό ότι του λέει «στρίψε από εδώ, εκεί, με λεπτομέρεια». Άμα χάσει κάτι από τις οδηγίες, βγήκε από τον δρόμο. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, βγήκε από τον δρόμο. Άμα κάτι, λοιπόν, και εμάς στην πνευματική μας ζωή, τις οδηγίες τις παίρνουμε από τον ίδιο τον Κύριο. Άμα ψάξουμε οδηγίες από αλλού ή κάποια μας φανεί, ας την παραλείψω αυτή, δεν πειράζει, ας το κάνω κάπως αλλιώς, να πάμε από εκεί, φαίνεται πιο εύκολο, πιο βατό το σημείο. Αδερφοί, είναι εύκολο να βγούμε από τον δρόμο. Γι' αυτό σήμερα, αδερφοί, αυτό το ερώτημα εμένα, έτσι το έχω πολλές φορές στο μυαλό μου, ποιος είναι ο Χριστός για μένα? Τον έχω βάλει οδηγό μέσα στη ζωή μου? Στα πάντα όμως, όχι μόνο εκεί που νιώθω αδύναμος, ακόμα και εκεί που νιώθω δυνατός. Ακούσαμε πριν μια ωραία ομολογία. «Κύριε, θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό». Βάλτε ό,τι θέλετε. «Νιώθω ότι μπορώ, αλλά εσύ θέλεις? Μπορώ να το εντάξω μέσα στη διαδρομή μου αυτή, μέσα στο δρόμο, αυτό το μονοπάτι που περπατάω, μπορώ να εντάξω πολλά πράγματα. Τα θέλει ο Κύριος? Ωραία πράγματα, όχι άσχημα. Ωραία πράγματα. Τα θέλει ο Κύριος?
θα με βοηθήσουν στο να φτάσω στο τέρμα. Ωραία είναι το να αποκτήσουμε έτσι μόρφωση ιδιαίτερη, δεξιότητες ωραίες. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά δεν είναι πάντα για όλους όλα. Ενθουσιαζόμαστε πολλές φορές χωρίς να κάνουμε αυτή την ερώτηση στον Κύριο. Κύριε, εσύ θέλεις. Κύριε, εσύ θέλεις. Εγώ θέλω να φτάσω στο τέρμα. Δείξε μου, Κύριε, πώς θα φτάσω. Ωραία ερώτηση. Δείξε μου, Κύριε, πώς θα φτάσω μέχρι το τέρμα. Και λέει ο Κύριος λοιπόν εδώ, όσοι θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όσοι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού είναι και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτή. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Όλο τον κόσμο να αποκτήσω. Σε όλα τα μέρη της γης και αν ταξιδέψω. Όλες τις κουλτούρες του κόσμου να γνωρίσω. Τι θα με ωφελήσει. Οι άνθρωποι, αδερφοί, που τα έχουν κάνει όλα κατά κόσμον και δεν τους έχει μείνει τίποτα άλλο, το ξέρετε ότι το πιο πιθανό είναι να αυτοκτονήσουν. Το πιο πιθανό. Δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Τους πιάνει μια κατάθλιψη. Τους πιάνει και βλέπετε τώρα τι γίνεται έξω με αυτά, στον κόσμο, με τα αντικαταθλιπτικά και με όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Δεν έχει άλλη ελπίδα. Τα είδα όλα, τα έζησα όλα, τώρα τι κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, όσο είμαστε εδώ, γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Αυτός είναι ο Χριστός, αδερφοί. Δεν τελειώνει. Και δεν θα τελειώσει. Δεν έχει σκοπό να τελειώσει. Ξέρετε, αιώνια είναι η ζωή μαζί του. Γι' αυτό μας έχει προορίσει. Αλλά έχει ένα κόστος για μας. Το οποίο βέβαια δεν το σηκώνουμε μόνοι μας. Λέει εδώ πρέπει να παρνηθούμε τον εαυτό μας. Και όταν λέει βέβαια να παρνηθώ τον εαυτό μου, όχι να παρνηθώ πώς με λένε, ποιος είμαι, δεν λέει αυτό ο Κύριος βέβαια, αλλά τις επιθυμίες μου. Όλα αυτά τα οποία με τραβάνε σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να βρω αυτή τη δύναμη δια Πνεύματος Αγίου και δια Ιησού Χριστού και τι να κάνω, να ελευθερωθώ από αυτά. Να ελευθερώσει ο Κύριος τη ζωή μου από όλα αυτά τα πάθη και τις επιθυμίες. Γιατί? Γιατί αυτό, αδερφοί, τι λέει παρακάτω, αυτό θα με σώσει. Αυτό θα με σώσει. Ο Χριστός το έχει όλα έτοιμα. Μας έχει τον τρόπο έτοιμο. Τον εξηγεί εδώ στους μαθητές. Και λέει, τι θέλει δώσει ο άνθρωπος στην ανταλλαγή της ψυχής αυτού, διότι ως της εσχυνθεί δι' εμέ και δια τους λόγους με τη γενναία ταύτη, τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ως του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί δι' αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων. Και ακούμε βέβαια, η αλήθεια είναι και από τα συγγενικά μας πρόσωπα και από τον κόσμο έξω, ειδικά όσοι ασχολούνται έτσι ιδιαίτερα με το ευαγγελιστικό έργο, αλλά και από συναδέλφους, συμφοιτητές, στις σχολές όσοι είστε, στα σχολεία, τα παιδιά. Μόλις ακούγεται το όνομα του Ιησού Χριστού, τι είναι αυτά που λες τώρα. Και είναι παράξενο ότι άμα τους πεις για Αγία Γραφή, δεν θα πούνε και πολλά πράγματα. Όταν ακουστεί όμως το όνομα του Ιησού Χριστού, εκεί σηκώνεται ένα τείχος. Δεν είναι παράξενο, αδερφοί? Γιατί ο διάβολος δεν θέλει να ακούγεται το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν θέλει. Γιατί δια του Ιησού Χριστού θα σωθούμε. Ο διάβολος το ξέρει και το ζηλεύει αυτό, δεν το έχει και δεν το θέλει ούτε για τον άνθρωπο. Προσπαθεί να τον ξεγελάσει. Γι' αυτό, αδερφοί, ας μείνουμε κοντά στον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Να τον γνωρίσουμε προσωπικά. Τον γνωρίζουμε, αδερφοί, μέσα από την Εκκλησία, από τις εμπειρίες προσωπικές των αδερφών. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, προσευχόμαστε την Κυριακή εδώ στη Θεία Κοινωνία, κάνουμε ό,τι μας έχει παραγγείλει. Αλλά η γνωριμία αυτή με τον Κύριο να είναι προσωπική. Αυτή την ωραία ερώτηση να την κάνουμε, αδερφοί, ο καθένας τον εαυτό του. Ποιος είναι ο Χριστός για μένα? Και όχι μόνο στα εύκολα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μου ευλόγησες, που μου χάρισες, που μου έδωσες, που μου έκανες. Αμήν. Αλλά και στα δύσκολα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για το πρόβλημα.
αν μέσα από το πρόβλημα είναι να σωθώ, σε ευχαριστώ και για το πρόβλημα. Αν μέσα από την ασθένεια είναι να σωθώ, σε ευχαριστώ για την ασθένεια. Και βέβαια θα προσευχόμαστε ο Κύριος να θεραπεύσει, γιατί έχουμε ανάγκη να δούμε και τα θαύματα. Και θα τα κάνει ο Κύριος, για να ενισχύεται και η πίστη μας. Αλλά να εννοήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, σήμερα ότι ο κάθε ένας μας έχει μία πορεία προσωπική. Μία προσωπική πορεία που πρέπει, οφείλει να γνωρίσει τον Κύριο προσωπικά. Και κάθε φορά, επειδή ο Κύριος δεν γνωρίζεται μία φορά, δεν τον γνώρισα τελεία, τον Κύριο τον γνωρίζουμε συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και δεν τελειώνει. Να είμαστε αδερφοί σε αυτόν τον καλό αγώνα. Γιατί αυτός ο καλός αγώνας έχει ένα ένδοξο τέλος για τον καθέναν από εμάς. Μην πάψουμε, αδερφοί, να ομολογούμε τον Κύριο. Μην πάψουμε να έχουμε αυτή την ωραία επαφή με τον Κύριο. Γιατί, ακούσαμε, ο καιρός είναι τελευταίος. Να το καταλάβουμε αυτό. Να το εννοήσουμε, να μας τρομάξει λίγο. Να μας τρομάξει λίγο ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο σημείο της ιστορίας. Και δεν έχουμε χρόνο και περιθώρια πλέον να διαλεχθούμε με τον Κύριο. Κύριε, μήπως, όχι. Ας ακολουθήσουμε κατά γράμμα ό,τι μας παραγγέλει. Ήρθε ο Κύριος έτσι να μας δώσει αυτή τη δύναμη, την πνευματική, να μας ενισχύσει, δεν είναι εύκολο, να μας ενισχύσει, να είμαστε παρόντες στην Εκκλησία, να γονατίζουμε ενώπιον του Θεού, να εξητάμε το όνομά Του, να εμφανίζεται μέσα στην Εκκλησία και να είναι σίγουρο ότι ο Κύριος όλους εκείνη την ημέρα θα μας έχει κοντά Του στον ουρανό. Ο Κύριος, αδερφοί, να μας ευλογεί όλους. Αμήν.